Στις φυλακές Διαβατών, με τους συνεργάτες του συνδυασμού Κοιτάμε Μπροστά, και επισκεφθήκαμε το σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας και το κέντρο του ΚΕΘΕΑ για εξαρτημένους κρατούμενους από ουσίες. Δεν έχει πάει κανείς από όλους αυτούς που συζητάμε ένα βιβλίο να πει μια καλησπέρα. Και ένας που πήγε, ο προκάτοχος του σημερινού περιφερειάρχη, εκνευρίστηκε γιατί δεν του δώσανε πρώτα το λόγο και έφυγε. Ξέρετε τι ελπίδα γεννιέται, τι ζωή υπάρχει εκεί μέσα, όταν σου λένε άνθρωποι 50 χρονών ότι μπαίνω στο σχολείο που δημιουργήθηκε στις φυλακές, θα βγω και θα κατακτήσω και πάλι τη ζωή μου. Αυτό είναι ανεξάντλητη δυναμική που γίνεται και με την αυτοδιοίκηση παρούσα. Κύριε Γιαννούλη, κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ. Δεν μπορώ το πληθυντικό, με συγχωρείτε γι' αυτό. Εντάξει, κύριε Στομπούλη, τώρα η αλήθεια είναι ότι. Δεν είμαι διχόνιας, αλλά πρέπει να αναγνωρίσω Γιάννη κάτι στον Ιορδάνη για τη δημοφιλία του στη Βόρεια Ελλάδα. Φυσικά. Είναι από τους πιο συνεπείς παοκτσίδες μαζί με τον Τζακαλώτο εδώ και χρόνια. Όταν αυτή η ομάδα να την υποστηρίξεις ήταν δύσκολο στα δημοσιογραφικά μας γραφεία. Δεν ήταν. Δουλεύαμε. Εσύ είσαι Θεσσαλονίκη. Ήμουνα εγώ με τον Μανώλη τον Κοτάκη. Ναι. Στο γλέντι. Δουλεύαμε. Το Μανώλη Κοτάκη πάω, ναι. Όχι, δεν είναι πάω. Είχε ανέβει για μια δουλειά και το πήγα ξαφνικά μπροστά μου. Αλλά αυτό και εγώ πρέπει να τον αναγνωρίσω δημόσια. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Καλή δύναμη. Δημήτρη, δεν ξέρω αν έχει κάποιο σχόλιο που να πάμε σε διάλειμμα. Το μόνο σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ αδυνατώ να κατανοήσω γιατί δεν υπάρχει βελτίωση, δεν παρατηρούν χρόνια τώρα βελτίωση στι συνθήκε κράτηση των ελληνικών φυλακών. Να θυμίσω απλά ότι είναι σοφρονιστικά ιδρύματα οι φυλακές, έτσι τουλάχιστον λέγονται κατά φημισμόν. Δεν μπορώ να καταλάβω, είναι θέμα κονδυλίων, είναι θέμα προσλήψεων. Και αν είναι, γιατί δεν γίνονται επιτέλους. Να βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Τώρα όμως θέλω να σας πω για το ρεπορτάζ ότι δεν είναι η πρώτη Ελληνίδα η οποία δεν εκδίδεται από τις Βρετανικές δικαστικές αρχές. Υπάρχουν και επώνυμοι από γνωστές ιστορίες πρόσφατες, δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, οι οποίοι βρίσκονται στη Βρετανία και δεν εκδίδονται παρά το γεγονός ότι υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις στην Ελλάδα για μεγάλα σκάνδαλα, πολύ γνωστά ονόματα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να διορθωθούν αυτά. Γιώργο, ευχαριστούμε και εσένα. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Θα τα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς μέχρι και τις εκλογές. Πάμε να δούμε το διαγωνισμό μας πριν πάμε σε διάλειμμα.